Νέα σεισμική δόνη με μέγεθος 3,7 βαθμούς της κλίμακας δίχτυας σημειώθηκε το πρωί στην Ήλια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή στις 5 και 24 πρώτα λεπτά ξημερώματα της Τετάρτης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2 χιλιόμετρα και το ακριβές επίκεντρο είναι 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του πύργου. Πρόκειται για την τέταρτη δόνηση μέσα σε λίγες ώρες στον νομό Ηλίας και είναι φυσικό οι σεισμολόγοι να ανησυχούν, όπως ο καθηγητής Άκης Τσελέντης. Τα σήματα που είχαμε στον πύργο και στην Πάτρα, τους σεισμούς της Πρεβέζης και της Ιταίας, είχα πει τότε ότι αυτοί οι σεισμοί δεν με καλύπτουν εμένα όσον αφορά το μέγεθος των σημάτων αυτών. Και μετά στη συνεργασία με τον καθηγητή Βαρόσο μπήκαμε σε μια διεργασία επαναλαμβανόμενης επεξεργασίας της σεισμικότητας περιοχής. Και τη νύχτα είχαμε, όπως θα θυμάστε, μια σειρά από βοητά, διάφορα θέματα στην περιοχή, της ευρύτερης περιοχής της Αμαλιάδος. Και σήμερα είχαμε τον 4,2, ο οποίος έγινε ρίστο εν παρόδο στα παράκτιο μέρος. Ναι, ακριβώς, στην Κουρούτα. Εκεί είναι πάρα πολλά γνωστά, πάρα πολλά τα κρίματα, είναι μικρά ρήγματα, πάρα πολλά. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αντί ο Δήμαρχος της Αμαλιάδος να παίρνει τηλέφωνο τους σεισμολόγους για να ρωτάει για το σεισμό, καλύτερα να κοιτάξει τα δημόσια κτίρια. Και τα κτίρια, τα σχολεία του και γενικά τα κτίρια της υποδομής του Δήμου. Στην Αμαλιάδα. Στην Αμαλιάδα. Δηλαδή, να προσέχει ο Δήμαρχος και οι κάτοικοι να είναι προσεκτικοί και το βράδυ. Κώστα, μην κοιμούνται τίποτα. Κώστα, μην φωτογραφίζουμε, με βάζα. Μην φωτογραφίζουμε περιοχή. Όχι. Εγώ λέω, έχω εκφράσει μία ανησυχία για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου. Αλλά το τονίζω, δεν σημαίνει ότι θα γίνει αύριο σεισμός. Σημαίνει ότι είναι μια περιοχή διεγερμένη, επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις. Οι μετρήσεις επιβεβαιώνονται από τα φυσικά φαινόμενα, άρα λοιπόν θέλει προσοχή αυτό το θέμα.